Σήμερα λοιπόν η παραγγελιά έχει, γιατί ουσιαστικά παραγγελίες μου κάνουν, να φτιάξω πανσέτα αντόμπο. Ουσιαστικά πρόκειται για μία φιλιππινέζικη συνταγή και έχουν περισσότερα ψάρια, αλλά εγώ θέλω να το κάνω με πανσέτα λίγο πιο οικονομικό να μπορέσετε να το φτιάξετε και εσείς όλοι. Είναι μία συνταγή που διαδικαστικά το έχετε συνηθίσει να σας το λέω αυτό πια, αλλά θα το εμπεδώσετε πιο καλά μέχρι το τέλος της σεζόν. Δεν θέλω να σας πάρει παραπάνω από 15 με 20 λεπτά φτιαξίματος. Θα πάρει παραπάνω ώρα να γίνει, γιατί θα ψήσουμε πανσέτα, οπότε θέλει μια μισή ώρα ψήσιμο. Αλλά εγώ 15 λεπτά θα μαγειρέψω. Από εκεί και πέρα, μόνη της η κατσαρόλα θα φτιάχνει το φαγητό μας. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα θα ξεκινήσουμε με την πανσετούλα μας, γιατί είναι πολύ σούπερ και πολύ ωραία και πολύ οικονομική. Είναι το πιο φθηνό κρέας που υπάρχει. Έχω και μια κατσαρόλα εδώ πέρα. Θα τη βάλω σιγά σιγά να αρχίσει να ζεσταίνεται. Και βλέπετε, έχω μάθει ακριβώς που είναι όλα τα μάτια. Λοιπόν, πανσετούλα, το πιο φθηνό κομμάτι κρέατος. Θα πάτε και θα ζητήσετε από το χασάπι να μην έχει κόκαλα. Εδώ πέρα, ο χασάπις μου δεν μου έκανε καλή δουλίτσα και έχουν μείνει λίγο καλάκι. Θα το βγάλω, δεν το χρειάζομαι, και εδώ πέρα λίγο ακόμα που έχει μείνει. Ουσιαστικά είναι αυτά τα ribs που παίρνουμε και τρώμε. Λοιπόν, τώρα έχω καθαρό κομμάτι κρέας χωρίς καθόλου κόκαλα και θα πάρω το μαχαίρι μου. Ο πιο καλός τρόπος για να κόψετε ευθεία την πανσέτα, γιατί αν προσπαθήσετε να την κόψετε έτσι, συνήθως κάνει ζιγ-ζακ, πηγαίνει δεξιά-αριστερά. Οπότε, πάρετε την πανσέτα, τη λήξτε την ρολό, έτσι, το βλέπετε, και μετά κατευθείαν, τα-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 
Χασάπιδες. Βέβαια μπορείτε να ζητήσετε από το Χασάπι να σας το κάνει αυτός κατευθείαν. Αλλά εμένα μου αρέσει να ασχολούμαι με αυτές τις διαδικασίες. Προτιμώ να παίρνω το κρέας έτσι πιο ακατέργαστο και να το φτιάχνω μόνος μου, γιατί μαθαίνω κι εγώ περισσότερο πώς να φτιάχνω τις συνταγές. Λοιπόν, αυτό πάει πίσω. Θέλω ένα μπολάκι και θα ρίξω μέσα την πανσέτα. Θα ρίξω μέσα 4 σκελίδες σκόρδο. 1, 2, 3, 4. Μπορείτε να τις σπάσετε και λίγο με το χέρι σας εδώ για να βγάλουν περισσότερο το άρωμα. Αυτές να σπάσω. Τέλεια. Και βάζω τη σόγια σως. Και κοιτάξτε τι ωραία σόγια σως που είναι αυτή. Όταν είναι dark η σόγια σως, έχει πιο πλούσια γεύση και το ξέρουμε. Τώρα, μασαζάκι. Φροντίστε να κάνετε ένα καλό μασάζ την πανσέτα. Η σόγια σως εκτός ότι δίνει γεύση, επειδή έχει το αλάτι, ουσιαστικά μαρινάρει πάρα πολύ μέσα την πανσέτα μας. Οτιδήποτε άλλο βάζουμε μέσα στη συνταγή, πηγαίνει ακόμα πιο μέσα λόγω του αλατιού. Όταν βάζουμε αλάτι σε ένα κρέας, να ξέρετε ότι γίνεται το εξής. Πείτε ότι αυτή είναι η πόρη του δέρματος που έχει το κρέας. Όταν βάζουμε αλάτι, στιγμιαία αυτό που γίνεται είναι κρακ, ανοίγουν οι πόροι. Που σημαίνει ότι ό,τι γεύση βάλουμε μαζί με το αλάτι, μπαίνει μέσα στο κρέας. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να βάλουμε αρκετή γεύση μέσα στο κρέας, γιατί παίρνουμε ένα φτηνό κομμάτι κρέατος. Οπότε, όταν παίρνουμε φτηνό κομμάτι κρέατος, πρέπει να δώσουμε περισσότερο γεύση. Τώρα, τυλίγουμε με μεμβράνη. Έχω λερωθεί και λίγο, αλλά δεν πειράζει. Και εσείς τα λερωθείτε. Γιατί να λέω ψέματα. Και θα αφήσω εκτός ψυγείου, στην άκρη, για μία ωρίτσα να μαριναριστεί. Τώρα θα μου πείτε, ρε φίλε, εκτός ψυγείου, μία ώρα δεν πειράζει. Είστε στις συνταγές να ξέρετε ότι όταν μαγειρεύουμε κρέας, είναι καλύτερο να αφήνουμε μία ώρα εκτός ψυγείου πριν το μαγειρέψουμε για να φτάνει στη θερμοκρασία δωματίου. Εγώ έχω ήδη μαρινάρει μία ώρα πριν, οπότε την βγάζω από κάτω και συνεχίζω κανονικά τη συνταγή μου. Τώρα θα φορέσω ξανά γάντια, καθαρά. Αυτά τα υπέροχα γάντια, τα μαύρα. Θα παίρνω από αυτόν που μου κάνει τατουάζ, να το ξέρετε, δεν είναι για μαγειρική. Για να το παίζω πιο μάγκα στην τηλεόραση. Να με βλέπει η μαμά μου και να με χαίρεται. Μα μου λέει κάθε φορά, γιατί φοράς μαύρα γάντια, να φοράς άσπρα, είναι πιο ωραία. Και της λέω, μαμά, με τα μαύρα γάντια όταν λερώνεσαι δεν φαίνεται. Και μου λέει, έχεις δίκιο. Οπότε γι' αυτό το πράγμα το κάνω. Και βέβαια γιατί είναι πιο ωραία. Λοιπόν, η κατσαρολίτσα μου έχει κάψει. Θα ρίξω λίγο λαδάκι. Και όταν λέω λίγο, το εννοώ. Και αυτό που θέλω να κάνετε είναι να πάρετε τις πανσέτες και να τις ρίξετε μέσα χωρίς τη μαρινάδα. Εδώ. Οχ. Οχ. Και οχ. Τέλεια.
Τώρα βγάζουμε τα γάντια, αλλά τη μαρινάδα σε καμία περίπτωση δεν την πετάμε. Τη χρειαζόμαστε γιατί πρέπει να συνεχίσει η συνταγή μας. Παίρνουμε τη τζιμπίδα μας και μόλις πάρει ωραίο χρώμα η πανσέτα, κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε ωραίο που είναι. Ρίχνω 4 φύλλα δάφνης και 5 μπορείτε να ρίξετε. Ρίχνω το πιπέρι μου, αφού πρώτα το σπάσω πολύ καλά σε ένα μιξεράκι ή ένα γουδί. Και κοιτάξτε εδώ το πιπέρι. Αφήστε άλλα κομμάτια να είναι μεγαλύτερα και άλλα μικρότερα. Είναι πολύ σημαντικό. Θα κρατήσω όμως το μίξερ να μην το πλένω, γιατί θα χρειαστώ στη συνέχεια να χτυπήσω λίγα φουντούκια. Θα μου πείτε, μα φουντούκια στη συνταγή είναι για το ρύζι. Οπότε μην ανησυχείτε. Θα σας μάθω και κόλπα για να μην πλένετε πολλά σκεύη. Οπότε ρίξαμε και το πιπέρι και τώρα πάμε να σβήσουμε με το ξύδι. Το αντόμπο φυσιολογικά πρέπει να το σβήσεις με ξύδι. Σβήνουμε με ξύδι και μόλις σβήσουμε με ξύδι, κοιτάξτε τι γίνεται στο τηγάνι. Όλο αυτό το ωραίο χρώμα που έχει μείνει στον πάτο της κατσαρόλας, το ψήνουμε εδώ. Και αφήνουμε να εξατμιστεί το ξύδι. Και έτσι όπως είναι ωραίες και γλασαρισμένες οι πανσέτες, κοιτάξτε εδώ. Είναι φανταστικό. Είναι το κλασικό αυτό που λέω, είναι ότι κάποιες συνταγές δουλεύουν. Δεν ξέρεις γιατί, απλά δουλεύουν από μόνες στον αυτόματο πιλότο. Τώρα, ρίχνω όλη τη μαρινάδα μέσα. Αναγία μου! Μάλλον, να μην πάει χαμένο. Ας ρίξω το νεράκι εδώ να ξεπλύνω. Νεράκι μέσα. Μισό λίτρο ακριβώς. Βλέπετε πόσο νοικοκύρης που είμαι, έτσι. Το μελάκι μας, 2 γεμάτες κουταλιές σούπας, μέλι. Παραδοσιακά η συνταγή δεν έχει μέλι. Απλά κάνουμε ό,τι θέλουμε εδώ πέρα. Και τις φέρνουμε τις συνταγές στα μέτρα μας, γιατί θέλουμε να γίνουν πιο γευστικές. Πιστέψτε με, πρέπει να βάλουμε λίγο μέλι, γιατί βγαίνει αρκετά όξινα για τα ελληνικά γούστα και τα κυπριακά. Οπότε γι' αυτό το λόγο βάζω λίγο μέλι. Τώρα, καπακώνω. Χαμηλώνω τη φωτιά στη μέση. Εδώ. Και σιγοβράζω για μια μισή ώρα ακριβώς. Σε μια μισή ώρα θα γυρίσουμε για να ετοιμάσουμε και το ριζάκι μας να σερβίρουμε. Η πανσέτα μου αντόμπο είναι σχεδόν έτοιμη. Έτοιμη είναι βασικά, αλλά δεν θα κάνω τα αποκαλυπτήρια τώρα, γιατί θέλω στο τέλος να πάρετε έτσι πιο ωραία εικόνα για το τι έχουμε κάνει. Το κρέας λιώνει. Τίποτα άλλο δεν σας λέω. Αλλά επειδή εδώ πέρα είμαστε σοβαρή επιχείρηση, δεν παίζουμε, πρέπει με κάτι να συνοδεύσουμε το κρέας μας. Γιατί άμα τρώσει και το κρέας, δεν έχει αξία. Σκοπός είναι να το κάνεις ολοκληρωμένο γεύμα. Γι' αυτό βάζω μία τηγανάρα πάνω στη φωτιά. Κλασική περίπτωση. Παίρνω λίγο βουτυράκι, περίπου 2 κουταλιές σούπας και ρίχνω μέσα στο τηγάνι. Έχω πάρει φουντούκια που είναι ακαβούρδιστα, θα είναι ομά. Τα βάζω στο μιξεράκι που σας είπα ότι έχω κρατήσει και δεν έχω πλύνει. Μπράβο αυτό. Λοιπόν, και θα τα σπάσω λίγο, αλλά όχι πάρα πολύ. Μπορείτε να το κάνετε και με γουδί, μπορείτε ακόμα και με το μαχαίρι να τα σπάσετε. Εμένα μου αρέσει στους ξηρούς καρπούς αυτούς να αφήνω τη φλούδα και να δίνω διαφορετικές υφές. Κοιτάξτε εδώ. Άλλα είναι χοντρά, άλλα είναι ψηλά και αυτό είναι που μου αρέσει. Θα ρίχνω μέσα μαζί με το βούτυρο. Αυτό πάει πίσω. Και ουσιαστικά θέλω να κάνω το beurre noisette. Beurre noisette σημαίνει βούτυρο φουντουκένιο στα γαλλικά. Δεν το κάνω επειδή έβαλα τα φουντούκια μέσα. Κανονικά το beurre noisette γίνεται από μόνο του. Το κέστο τηγάνι παίρνει αυτό το καστανιζέ το χρώμα και έχει υπέροχο άρωμα. Θυμίζει άρωμα φουντουκιού. Βέβαια, αν προσθέσουμε και φουντούκια, τότε το πάμε σε άλλο επίπεδο, γιατί γίνεται ακόμα πιο φουντουκένιο. Αφήστε το λίγο να σοταριστεί μαζί με το φουντούκι και αυτό που θα κάνω είναι να κόψω λίγο βασκόμηλο. Και πιστέψτε με, συνδυασμός φουντούκι, βούτυρο, φασκόμηλο είναι κάτι
που όποιος το δοκιμάσει δεν θα μπορέσει να αντισταθεί και κάθε φορά που θα σας βλέπει θα θυμάται αυτή τη γεύση. Γιατί αυτή είναι η καλύτερη φίλη. Βούτυρο, βασκόμηλο και φουντούκι κάνουν ένα φανταστικό συνδυασμό. Αφήστε το βασκόμηλο να βγάλει τα αρώματά του μέσα. Κοιτάξτε εδώ. Φανταστικό. Έχω βράσει λίγο ριζάκι, μπασμάτι, εδώ πέρα στην άκρη. Και όπως είναι, θα το ρίξω μέσα σε αυτό το βούτυρο. Κοιτάξτε πόσο ωραία που έχει αφρίσει. Έχει αφρίσει και δεν έχει κάψει. Ρίχνω όλο το ρύζι μου μέσα. Παναγία μου! Και ανακατεύω. Κοιτάξτε εδώ χρώματα. Το βλέπετε. Μία ασυναγώνιστη γεύση. Όταν το δοκιμάσετε θα πάτε σοκ. Το ρύζι πάει σε άλλο επίπεδο. Αλατάκι. Πιπεράκι. Μπόλικο, μπόλικο, μην το λυπηθείτε. Κάντε ένα τελευταίο ανακάτεμα εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Είναι φανταστικό. Ειλικρινά είναι φανταστικό. Κοιτάξτε πόσες διαφορετικές υφές. Τώρα, άμα κάποιος άλλος ξηρός καρπός είναι αγαπημένος σας, μπορείτε να το βάλετε. Εγώ θα πάω εδώ πέρα κανονικά με το φουντουκάκι. Πάρετε ένα ωραίο πιάτο. Θα διάσετε το ρύζι. Ωλαλα. Και τώρα ήρθε η ώρα για τα αποκαλυπτήρια. Αυτό πάει πίσω. Και ο Άκης έρχεται μπροστά. Κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε εδώ γλασάρισμα. Θα βάλω μία πανσετούλα εδώ, απλά για να σας δείξω τι έχουμε κάνει. Ακουμπάμε το μαχαίρι και απλά λιώνει. Κοιτάξτε το κρέας. Απλά ακουμπάς και λιώνει. Ακουμπάς και λιώνει. Μόνο με μία μισή ώρα, βλέπετε το κρέας απ' έξω είναι γλασαρισμένο, αλλά από μέσα έχει μείνει λευκό. Το βλέπετε. Η γεύση. Τώρα... Θα μ' αφήσετε λίγο να το φάω. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Η γεύση δεν περιγράφεται. Είναι ένα κρέας που λιώνει στο στόμα. Νομίζω ότι τρως το πιο ακριβό μοσχάρι στον κόσμο που έχουν κάνει όλες τις διαδικασίες για να το συτέψουν και να το κάνουν νόστιμο. Όλες οι υφές που έχει, γιατί είναι μαλακό, απ' έξω το λιπάκι και αυτό είναι πάρα πολύ νόστιμο. Το έχουμε δώσει χρώμα, έχει γίνει τραγανό, έχει τη σόγια σως. Δεν έχει πάρα πολλά υλικά. Δηλαδή, η όλη συνταγή είναι πάρα πολύ οικονομική για να τη φτιάξει στο σπίτι σας και μπορούν να την ετοιμάσουν όλοι. Τώρα, αυτό που θέλω να κάνετε είναι να πάρετε όπως είναι την κατσαρόλα και κοιτάξτε εδώ. Πάρτε τις πανσέτες και βάλτε πάνω ακριβώς από το ρύζι. Εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Προσεκτικά όμως γιατί λιώνει. Άμα το κουνήσω λίγο με το χέρι, κοιτάξτε. Και... Αλλά είναι νόστιμο. Λιώνει κατευθείαν. Η φιλοσοφία που έχω εγώ γενικά στα φαγητά, στα κρέατα μάλλον, είναι η εξής. Όταν δώσεις αρκετά λεφτά για να πάρεις ένα κομμάτι κρέας, το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι να βάλεις αλάτι, πιπέρι, ελαιόλαδο και να το μαγειρέψεις. Γιατί είναι ένα ακριβό κομμάτι κρέας. Άμα δώσω ένα σκασμό λεφτά και ένα σκασμό χρόνο για να φτιάξω ένα ακριβό κομμάτι κρέατος, κάτι λάθος έχω κάνει. Όταν παίρνουμε ένα φθηνό κομμάτι κρέατος, όπως είναι η πανσέτα, πρέπει να το αγαπήσουμε λίγο παραπάνω. Να του δώσουμε περισσότερο σημασία, να το μαγειρέψουμε λίγο παραπάνω, ώστε να φτάσει στο ίδιο επίπεδο με το ακριβό κρέας. Γιατί ένα φθηνό κρέας, σας το ορκίζομαι, πάντα μπορεί να φτάσει τα επίπεδα ενός ακριβού κρέατος, εφόσον αυτός που μαγειρεύει ξέρει ακριβώς τι κάνει. Γι' αυτό το λόγο, κάντε τη συνταγή αυτή και όταν την κάνετε, στο τέλος θα θυμηθείτε τον κύριο Άκη, τον θείο Άκη. Φυσικά, όλο αυτό το γλάσο που έχει μείνει, δεν θα το αφήσετε να πάει χαμένο. Κοιτάξτε εδώ. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που γίνεται εδώ πέρα. Όλο αυτό το γλάσο θα πάει στο ριζάκι. Τα σκόρδια έχουν ψηθεί για μια μισή ώρα, πιστέψτε με, έχουν λιώσει. Αλλά και να τα φάτε δεν θα καταλάβετε καθόλου έτσι έντονη γεύση σκόρδου. Μην τα φοβάστε. Μπορείτε να βάλετε και παραπάνω σκόρδο στη συνταγή. Κοτόπουλο αντόμπο, χοιρινό αντόμπο και ψάρι αντόμπο θα γίνουν στην εκπομπή. Αλλά ξεκινήσαμε με το χοιρινό. Λοιπόν, τα αφήνω εδώ.
αλλά δεν έχω τελειώσει. Γιατί, τι θα κάνω. Θα ρίξω λίγες τελευταίες πνεϊές πάνω από το πιάτο. Έχουμε βάλει φασκόμηλο μέσα στο ριζάκι μας. Οπότε γιατί όχι να μην βάλουμε και λίγο από πάνω. Ξέρω ότι δεν είναι κανονικά συνταγή το φασκόμηλο. Άμα το δει κάποιος που ξέρει την κανονική συνταγή από τον τόπο, θα μου πει φίλε, μα δεν το έχει. Εμείς κάνουμε εδώ πέρα το κάτι παραπάνω. Γιατί λέει ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Και εδώ πέρα δίνουμε μια καλύτερη εκδοχή του αντόμπο. Κυρίες και κύριοι, φαγητό για 4 άτομα σαν και εμένα, το κλασικό, 6 με 8 σαν και εσάς, μόλις με 10-15 λεπτά διαδικασία μαγειρέματος. Εντάξει, θέλαμε και μια μισή ώρα να δουλέψει η κατσαρόλα, αλλά εμείς φεύγουμε από το σπίτι, δουλεύει η κατσαρόλα και γίνεται το φαγητό. Θέλω να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά. Να σας πω ότι σε αυτή την εκπομπή θα βλέπετε αυτά που δεν βλέπετε σε άλλες εκπομπές, γιατί είμαστε ανατρεπτική εκπομπή. Και να σας δώσω ένα ωραίο ραντεβού για το επόμενό μας επεισόδιο. Γεια σας!